Τι δεν γνωρίζουμε για το παράδοξο του Φέρμι? Μήπως οι εξωγήινοι χρησιμοποιούν κβαντική επικοινωνία για να κρύβονται από εμάς? Το παράδοξο του Φέρμι θέτει ένα απλό ερώτημα. Εάν το σύμπαν είναι τόσο αχανές, γιατί δεν έχουμε ανιχνεύσει εξωγήινα σύμματα? Οι παραδοσιακές προσπάθειες SETI επικεντρώνονται σε κλασικά σήματα όπως τα ραδιοκύματα. Τι γίνεται όμως αν οι προηγμένοι πολιτισμοί χρησιμοποιούν κβαντική επικοινωνία? Η κβαντική επικοινωνία χρησιμοποιεί κβαντικά bits, τα οποία μπορούν να υπάρχουν σε πολλαπλές καταστάσεις ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τα κλασικά bits. Αυτό επιτρέπει εκπληκτικές δυνατότητες όπως η κβαντική κρυπτογράφηση και η τηλεμεταφορά. Φανταστείτε εξωγήινους να συνομιλούν εντελώς αόρατοι στις τρέχουσες μεθόδους ανίχνευσής μας. Η πρόκληση. Τα κβαντικά σήματα απαιτούν ακριβή μήκη κύματος φωτονίων και γιγαντιαία τηλεσκόπια. Αλλά είναι ένα νέο σύνορο για την έρευνα SETI. Εξερευνώντας την κβαντική επικοινωνία, ίσως λύσουμε το παράδοξο του Φέρμι και τελικά έρθουμε σε επαφή. Χρησιμοποιούν λοιπόν οι εξωγήινοι κβαντική τεχνολογία για να κρυφτούν. Το σύμπαν ίσως ψιθυρίζει μυστικά, με τρόπους που δεν μπορούμε ακόμη να ακούσουμε.